Του παίρνω, του παίρνω από το βήμα στη ΔΕΗ. Με στέλνουν. Τελικά μου λέει: το έχω δώσει στο ασφαλτικό. Τίποτα. Αφουσία. Εδώ και τρεις μήνες, δημότες στην Ανώλη Καρνασό γίνονται όπως περιγράφουν μπαλάκι μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί λακκούβα, η οποία σχηματίστηκε σε σημείο όπου υπήρξε βλάβη της AI. Καταρχάς πρέπει να ευχαριστήσουμε το κανάλι που μας ετοίμησε, γιατί το κράτος δυστυχώς είναι απόν ως συνήθως. Πρέπει να κάνουμε τρισάγιο στο Θεό, να μην βρέχει, να μην έχουμε χώματα, να μην έχουμε βλάβες. Έχουμε θέμα σωβαρό. Και τώρα έσπασε πάλι η σωλήνα, είναι από τη ΔΕΗ, τρέχουν τα νερά μέχρι κάτω. Και πόσο καιρό περιμένετε πριν άσφαλτο, τρεις μήνες. Τρεις μήνες, ναι, από πριν τις γιορτές. Μας έχουν ξεχάσει εδώ πέρα. Δηλαδή, ό,τι χαλάσει πρέπει να ειδοποιάμε, να ξαναειδοποιάμε. Για να έρθουν. Αποτέλεσμα τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα, χθες κάτοικοι αντίκρισαν για ακόμη μία φορά νερά να αναβλύζουν από το ίδιο σημείο, ενημερώνοντας τη ΔΕΗ. Όμως το σημείο παγίδα παραμένει. Και για το κύριο Αναστασάκη που είπατε, τον περίμενα εδώ και 2 χρόνια να έρθει. Για τον δρόμο εκεί πάνω, ο οποίος περνάνε τα παιδιά, περνάνε μέσα από τις νταλίκες τα παιδιά. Και στην οδό Καπάζουρνα στον Κατσαμπά, δημότες δυσανασχετούν για τη λακκούβα που έχει σχηματιστεί σε σημείο όπου υπήρξε βλάβη της AI. Η λακκούβα αυτή είναι τώρα περίπου 2 μήνες έτσι. Την φτιάξανε, μετά πέρασε περίπου 20 μέρες και ξανά έκανε λάκκο. Και μάλλον στον πάτο έχει νερό. Ο τηλεοπτικός φακός επέστρεψε στο Κορακοβούνι. Εδώ και 3 εβδομάδες ο δρόμος παραμένει βομβαρδισμένος και με το κίνδυνο ατυχήματος να παραμονεύει. Αδιαφορία σίγουρα είναι, αλλά κάθονται στα γραφεία. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα ούτε στην Τανγκανίκα δεν συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή να έρθουν από την Αφρική ανθρώποι εδώ θα γελάνε, θα τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν κάνουν τίποτα. Και φανταστείτε, βρισκόμαστε σε περίοδο προεκλογική. Αν ήταν πέρυσι η πρόπερση, τον άλλο χρόνο θα το τελεύανε. Τραγική κατάσταση, τίποτα άλλο δεν παράσταση. Τραγική κατάσταση. Και λάκκους έχει και στον Άι Γιάννη, τα έχουν σκάψει. Η εικόνα δείχνει από μόνο της την αθλειότητα που υπάρχει. Να σώσουν τον κόσμο, μπορεί να είναι παιδάκια. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, να πούμε. Δεν, είναι για κλάματα, είναι πάρα πολύ καιρό έτσι. Χάλια, τι άλλο περιμένουμε. Πρέπει να φτιαχτούν, παιδιά. Τι να πούμε, πρέπει να φτιαχτούν. Πρέπει να το φτιάξουν το δρόμο γιατί κινούμαστε συνέχεια όλη μέρα πάνω κάτω και είναι επικίνδυνο. Αυτή την εικόνα παρουσίαζε δρόμος μετά από κατολίσθηση. Πρόκειται και τον δρόμο από το νέο κημητήριο προς Κασαμπά. Μετά από 15 μέρες και αφού είχαν προηγηθεί αναρτήσεις δημοτών στα κοινωνικά δίκτυα, ο επίμαχος δρόμος τελικά αποκαταστάθηκε. Οδός Ισιδώρου στην περιοχή της ανάληψης. Τεράστιες τρύπες εδώ και μήνες. Πρόκειται μάλιστα για έναν δρόμο τον οποίο διασχίζουν αρκετά μικρά παιδιά που πηγαίνουν σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Τα ίδια παντού, σε όλες τις περιοχές, παντού. Βλέπουμε, δηλαδή, γίνονται ατυχήματα. Ο τηλεοπτικός φακός επέστρεψε και στην οδό Ηρακλή. Οι τομές μπαλώθηκαν με πρόχειρο τρόπο, όπως μας ανέφεραν δημότες, οι οποίοι καλούν τους αρμόδιους να προχωρήσουν σε εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Υπάρχει και κίνδυνος ατυχήματος. Προχθές ένα περιστατικό με κάτι πέτρες που σπάσανε ένα μπαμπρίζενο σαν μαξό. Δηλαδή περνάνε τα μάξα που σηκώνουν οι πέτρες. Ελλάδα είμαστε. Δεν επικοινωνούμε με την κεφαλή μας οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι. Και βγάλουμε αυτούς που βγάλουμε. Καλά να πάθουμε.